Αγαπητοί μου, πάντοτε εις τον Ισαΐα εμβρισκόμενοι και ειδικότερα εις την ωραία του εκείνη οδή, την οποία και αναλύομε και η οποία βρίσκεται εις το 26ο κεφάλαιο, και επιτρέψατε μου σύντομα να τη διαβάσω και θα σταματήσουμε στο σημείο που θα αναλύσουμε. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προσταγματά σου επί της γης. Δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Πέπαυτε γάρο ασεβείς, πας ως μη μάθει δικαιοσύνη επί της γης, αλήθειαν ου μη ποιήσει. Αρθήτω ο ασεβείς, ή να μη είδη την δόξαν Κυρίου. Κύριε, υψηλός σου ο βραχίων, και ουκ είδησαν, γνώντες δε εσχυνθήτωσαν. Ζήλος λείψετε λαών απέδευτον, και νυν πυρ τους υπεναντίους έδετε. Κύριε ο Θεός ημών, ειρήνην δοσιμήν, πάντα γαραπέδοκας ημίν. Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς. Κύριε, εκτός σου άλλων ουκ είδαμεν, το όνομά σου ονομάζομαι. Σε αυτό το τελευταίο στίχο είχαμε μείνει την περασμένη φορά. Πράγματι, θα επαναλάβω, Κύριε ο Θεός ημών, κτίσε ημάς, κάνε μας κτήμα σου. Κύριε, εκτός σου άλλου κίδαμεν, εκτός από σένα Κύριε δεν γνωρίζουμε άλλον, δεν αναγνωρίζουμε άλλον, το όνομά σου ονομάζουμε. Μόνο το όνομά σου ονομάζουμε. Το είχαμε ξεκινήσει αυτό το χωρίο, αγαπητοί, και είπαμε κάποια πράγματα, κυρίως το θέμα της αμοιβαίας αμοιβής. Δηλαδή, βέβαια, αμοιβή και αμοιβαία ίσως έχουν κοινή τη ρίζα, διότι όταν εσύ με πληρώνεις αλλά επήρες από μένα την εργασία, γιατί αλλιώτικα δεν μπορεί να είναι η αμοιβή. Η αμοιβή λοιπόν πιστεύω ότι υποδηλεί το αμοιβαίον κέρδος. Εγώ παίρνω χρήματα για την εργασία μου, εσύ πήρες την εργασία μου, εποφελήθηκες από τη δική μου την εργασία. Έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το φαινόμενο της αμοιβαίας αμοιβής, αν και μπορεί να υποθεί αυτό αμοιβαία αμοιβή σαν πλονασμός, πιθανώς κάπως έτσι. Όταν έρχεται, λέγει ο Χριστός, διαβάζουμε την περασμένη φορά, ιδού έρχομαι ταχύ, γράφει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, και ο μισθός μου μετεμού, αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Ο μισθός μου, εγώ παίρνω μισθό, λέει ο Χριστός, και σας έλεγα την περασμένη φορά ότι ο μισθός του Χριστού είμαι εγώ, και ο μισθός ο δικός μου είναι ο Χριστός. Αυτό λέγαμε την περασμένη φορά. Οπότε με κερδίζει ο Κύριος, γίνομαι κτήμα του, γίνομαι περιούσιον πρόσωπον του, περιούσιον από το περιουσία, όπως και περιούσιος λαός, γίνομαι περιουσία του. Αλλά ας προχωρήσουμε. Έχουμε έτσι τον περιούσιον άνθρωπον του Κυρίου, έχουμε και τον περιούσιον λαόν του Κυρίου. Σχετικά με τον άνθρωπο, πώς θα το επιτύχουμε αυτό, να γίνουμε κτήμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να γίνουμε περιούσιον προσωπών που ανήκει προσωπών του, δηλαδή εγώ να γίνω περιούσιον πρόσωπον. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ή του Θεού την χάνεις, αν είσαι του Θεού, τα του Θεού πράττε.
να πράττεις εκείνα τα οποία θέλει, λέγει, εντέλεται ο Θεός. Αυτό μόνον στρατεύου. Μόνο εις αυτόν να στρατεύεσαι. Ουδείς γαρδείς ειδική κυρίης δουλεύει δύνατε, είναι από τα λόγια του Χριστού, Θεό και μαμονά. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφεντικά, στο Θεό και στον Σατανά. Και τότε προς αυτόν συν παρησία ερούμεν. Σώσει μη εγώ, τότε με παρησία θα πούμε, δικό σου είμαι Κύριε, σώσει μη εγώ, δικό σου είμαι Κύριε, σώσον με. Ο δε έτη σου λαλούντος ερή, ιδού πάρημην. Και εκείνος θα απαντήσει, και απαντάει ο Θεός. Θα απαντήσει, ενώ ακόμα ομιλείς, ενώ ακόμη δηλαδή προσεύχεσαι, να, είμαι παρόν. Είναι μια χαριτωμένη εδώ θέση με στην προσευχή που δείχνει πώς ακριβώς μπορεί να είμαι εγώ του Θεού ο άνθρωπος όταν τηρώ τις εντολές του και όταν δεν στρατεύομαι σε αλότριες στρατείες να με επιστρατεύει και αυτός και εκείνος και εκείνος, μίαν μόνον τη στρατεία του Θεού. Εκείνον έχω Κύριό μου και αρχηγό μου, εκείνον ακούω και μόνον εκείνον ακούω, τίποτε άλλο. Και συνεχίζει ο προφήτης, Κύριε, εκτός σου άλλον ουκ είδαμε, εκτός από σένα δεν γνωρίζομαι άλλον, το όνομά σου ονομάζομαι, το δικό σου όνομα ονομάζομαι. Που σημαίνει ότι αν θέλουμε να γίνομαι οικία βουλήσει, πάντοτε αυτό το οικία βουλήσει είναι θεμελιώδης και βασική προϋπόθεση, οικία βουλήσει κτήμα δικό σου, προφανώς δεν αναγνωρίζομαι αλότριων θεών, ξένων θεών. Θυμάμαι όταν ήμουν έφηβος, επειδή άρχισα να καλοχωνεύω το θέμα της ελευθερίας, πάρα πολύ συχνά έλεγα το εξής, είτε στην προσευχή μου είτε οποιαδήποτε άλλη ώρα, δηλαδή όχι μόνο στην τακτή προσευχή, Κύριέ μου, επειδή έχουμε τη ροπή προς την αμαρτία, σου δίνω το δικαίωμα, άκουσον άκουσον, σου δίνω το δικαίωμα, ποιος εγώ ο άνθρωπος, σε σένα, γιατί με έκανες ελεύθερον, σου δίνω το δικαίωμα όταν με δεις να θέλω να αμαρτήσω, να αμαρπάξεις από τα αυτιά και να μου δώσεις και μία κλωτσιά από πίσω. Σου δίνω την άδεια, Κύριε. Γιατί? Διότι την καλή μου ώρα μπορούσα να μιλάω έτσι, στην κακή μου ώρα, όλοι έχουμε και την καλή μας και την κακή μας ώρα, να λέμε, ξέρεις Κύριε, μη βλέπεις, γιατί τώρα θέλω να αμαρτήσω. Μη με βλέπεις, μη με βλέπεις. Στροθοκαμιλισμός. Λοιπόν αγαπητοί, είναι μεγάλο πράγμα, γι' αυτό σας το είπα, για να σας δείξω ότι να δίνουμε το δικαίωμα εις τον Θεό και να του λέμε, μην αφήσεις να πέσω, μην αφήσεις να απομακρυνθώ, σου το λέγω ελευθέρως, θέλω έτσι να είναι. Και τότε πράγματι, ενώ περπατάμε πολλές παγίδες στη ζωή μας αυτή, δεν μας αφήνει τελικά ο Κύριος να πέσουμε, και αν πέσουμε θα είναι ιάσιμο, θεραπεύσιμο εκείνο που πάθαμε. Αν θα αναγνωρίζαμε κάποιον άλλη θεότητα, τότε βεβαίως θα ξεπέφταμε εις την ειδωλολατρία και συνεπώς εσένα σε αναγνωρίζουμε μοναδικό μας δημιουργό. Δεν θέλουμε να δεχθούμε άλλον θεό.
υπάρχει ο Ζεύς, η Αθηνά, τούτα εκείνα. Τα λέμε σαν ιστορία, επειδή υπήρξαν θεοί της πατρίδας μας, δηλαδή των προγόνων μας. Ποιος πιστεύει στη Σοφία, στην Αθηνά, ποιος πιστεύει στον Απόλλωνα, ποιος πιστεύει στον Ποσειδώνα και στον Δία. Άπαγε, άπαγε. Ποτέ δεν θα συνέβαινε αυτό. Το λέγω γιατί δυστυχώς σήμερα είναι πολλοί άνθρωποι μας πιστεύουν σε αυτές τις δαιμονικές δυνάμεις. Ναι, άπαγε, άπαγε, που θα δεχόμαστε ποτέ. Εδώ τώρα που ακούμε το Λόγο του Θεού να πούμε ότι θα δεχόμαστε να ονοματίζουμε αυτές τις ξένες θεότητες. Άπαγε. Μόνο το δικό σου όνομα, Κύριε, ονομάζουμε και αυτό επικαλούμεθα. Κάπου λέγει ο Θεός έναν προφήτη, όταν εγώ θα σε κοπανάω, θα σου τις ρίχνω, για να δω ποιο Θεό θα επικαλεστείς και ποιος Θεός θα έρθει να σε σώσει από τα χέρια μου. Έχουμε και το αντίστροφο. Εκείνο που είχε πει ο Ναβουχοδονόσορ, όταν οι τρεις νέοι είπαν, εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού. Ποιος Θεός σας θα έρθει να σας γλιτώσει από τα δικά μου τα χέρια, είπε ο Ναβουχοδονόσορ. Και όταν είδε να μην παθαίνουν μέσα στο καμίνι τίποτα, εθαύμασε ο Ναβουχοδονόσορ. Ο αληθινός Θεός μας γλιτώνει από τα χέρια των κακών ανθρώπων, των δαιμόνων. Οι ψεύτικοι θεοί τι θα έρθουν να κάνουν? Ή θα έρθουν οι δαίμονες να μας σώσουν? Σώζουν οι δαίμονες ποτέ, αν είναι δυνατόν? Η όλη φράση αυτού του ημιστοιχείου είναι μια θερμή διαβεβαίωση της αφοσιώσεώς μας εις τον Κύριον, προς τον Άγιον του Ισραήλ, τον Άγιον Τριαδικών Θεών. Έχω ένα ερώτημα την ώρα των απορριών, θα το πούμε προσεχώς αυτό. Γιατί λέμε ο Άγιος του Ισραήλ? Θα απαντήσουμε την ώρα των απορριών. Στον Άγιον Τριαδικών Θεών. Γιατί αυτό είναι το τελευταίο και τελεσίδικο όνομα του Θεού, που είναι Πατήρ, Υιός, Άγιον Πνεύμα. Αυτή είναι η τελευταία αποκάλυψη του ονόματος του Θεού. Και προχωρούμε στον 14ο στίχο. Η δε νεκρή ζωήν ουμι είδωσιν, ουδε ιατρή ουμι αναστήσουσι. Δια τούτο επήγαγες και απόλεσας και ήγρας παν άρσεν αυτόν. Δηλαδή που θα πει, εν αντιθέσει με τους ευσεβείς που ζητούν να γίνουν κτήμα και λαός δικό σου και αλλότριον όνομα λατρεύουν και αλλότριον όνομα δεν γνωρίζουν ούτε προσκυνούν, αντίθετα υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι δεν σε γνωρίζουν, δεν θέλουν να σε γνωρίζουν, και αυτοί είναι πνευματικώς νεκροί. Αυτό θα πει, η δε νεκρή ζωήν ουμή είδωσιν. Αυτοί δηλαδή δεν θα δουν την αιώνιον ζωή. Όποιοι γιατροί και όποια γιατρικά χρησιμοποιηθούν για να τους ευαισθητοποιήσουν και να τους αναστήσουν, τίποτε, είναι νεκροί. Είναι αμετάκλητα νεκροί. Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης αναφέρει 4 κατηγορίες νεκρών. Η πρώτη κατηγορία, μας γράφει, μας λέγει, είναι εκείνη που υφίστανται των γνωστών βιολογικών θάνατων. Δηλαδή το χωρισμό της ψυχής από το σώμα. Αυτών των θάνατων που θα τον γνωρίσουμε όλοι. Είναι εκείνο που είπε ο Κύριος, έρχεται ώρα και είναι στην, και τώρα είναι, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του Υιού του Θεού
και οι ακούσαντες ζήσονται. Είναι οι νεκροί, και μάλιστα λέει εν της μνημείης, που είναι ούτε ακριβώς βλέπουμε. Εκείνος που πέθανε, να το πω έτσι ρεαλιστικά, πέθανε και τον έθαψαν σε ένα τάφο. Είναι δηλαδή ο γνωστός μας βιολογικός θάνατος, δηλαδή ο χωρισμός ψυχής και σώματος. Και εδώ πρόκειται, που λέει αυτοί που θα ακούσουν τη φωνή του Κυρίου, πρόκειται για την καθολική Ανάσταση. Όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς στην πρώτη του επιστολή, εν κελεύσματι Θεού οι νεκροί αναστήσονται. Με εντολή, κέλευσμα, διαταγή του Θεού, οι νεκροί θα αναστηθούν. Δεύτερον, λέγονται νεκροί αυτοί που είναι νεκρωμένοι στην ψυχή. Δηλαδή, όσοι αμαρτάνοντες χρειάζονται, χωρίζονται, η ψυχή τους χωρίζεται από τη χάρη του Θεού. Διότι εκείνος ο οποίος αμαρτάνει χωρίζεται από τη χάρη του Θεού. Δεν έχει καμία σχέση με τη χάρη του Θεού. Είναι πνευματικά νεκρός. Οι δαίμονες, αν και είναι αθάνατοι, όμως αποχωριστέντες από τη χάρη του Θεού, λέμε ότι ενεκρώθησαν. Και πράγματι γι' αυτό λέγονται νεκρά πνεύματα. Νεκρά, όχι τι άλλο, αλλά χωρισμένα, χωρισμένα, υπογραμμίζουμε, από την χάρη του Θεού. Όπως έχουμε και τα νεκρά έργα, είναι φράσεις της Αγίας Γραφής. Τα νεκρά έργα είναι έργα που δεν προάγουν στην αιώνια ζωή. Ο Αδάμ ενεκρώθη στην ψυχή μόλις αμάρτησε. Εδώ ο Θεός είπε, και ίσως να είναι και μία απορία των πολλών, είδαν ημέρα, φάγετε από αυτού του καρπού, εννοείται θανάτο αποθανείστε. Την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε. Όμως ο Αδάμ είναι γνωστό ότι έζησε 930 χρόνια. Έζησε πολύ 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 μετά από την έξοδό του από τον Παράδεισο. Τι εννοεί εδώ την ημέρα που θα φάτε θα πεθάνετε? Δεν εννοεί τίποτε άλλο παρά ότι η ψυχή του Αδάμ θα εχωρίζεται από το Θεό. Όχι η ψυχή από το σώμα, αλλά η ψυχή από το Θεό. Δηλαδή ένας, θα λέγαμε, πνευματικός άνθρωπος, θάνατος. Λέγει ο Άγιος Μάξιμος, θάνατος εις τον Αδάμ γέγονεν ούχο της ψυχής από του σώματος χωρισμός. Όχι, λέγει, ο χωρισμός ψυχής και σώματος, αλλά της αθανάτου ψυχής από του Αγίου Πνεύματος αποφύτησης. Ότι το Πνεύμα το Άγιον αποφυτά. Προσέξτε, φυτό, το φημό μικρό γιώτα, φύτησης, φυτητής, φυτό, αποφυτό. Όταν η ψυχή, λέγει, αμαρτήσει, τότε το Πνεύμα το Άγιον αποφυτά, φεύγει. Αυτό είναι ένας χωρισμός και αυτό είναι ένας θάνατος, είναι θάνατος πνευματικός. Για να συμπληρώσει μάλιστα ο Άγιος Μάξιμος, όν λόγον έχει προς το σώμα η λογική ψυχή, τον αυτόν έχει προς την λογική ψυχή το Πνεύμα το Άγιον. Ό,τι σχέση υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή και το σώμα, την ίδια σχέση έχει η ψυχή με το Άγιο Πνεύμα. Εάν η ψυχή από το σώμα χωρίσει, έχουμε νέκρωση. Εάν τώρα η ψυχή χωρίσει από το Πνεύμα το Άγιον, έχουμε πάλι νέκρωση. Είναι η πνευματική νέκρωση. Γι' αυτό είπε ο Κύριος εκείνη την φράση, τη γνωστή, που κάποιος είπε, «Κύριε, θέλω να σε ακολουθήσω
αλλά επίτρεψέ μου να πάω να θάψω τον πατέρα μου και θα έρθω μετά να σε ακολουθήσω. Είπε ο Κύριος, άφες τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς. Δηλαδή άφησε τους πνευματικά νεκρούς, τους αδιαφόρους, εκείνοι που δεν ήρθαν να ακούσουν το λόγο του δικό μου, να θάψουν τους βιολογικά νεκρούς, τους πεθαμένους των. Τρίτον, είναι οι νεκροί εκείνοι που ενέκρωσαν την αμαρτία. Είναι αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ούτω και εμείς, εσείς λογίζεστε εαυτούς νεκρούς μεν είναι τι αμαρτία, ζώντας δε το Θεό. Που το έλεγε και το ξανά έλεγε ο Απόστολος Παύλος, εγώ για την αμαρτία πέθανα, ζει μέσα μου ο Χριστός. Είναι η λεγόμενη επιθυμητή νέκρωσης, νέκρωσης των παθών, ούτε του σώματος ούτε της ψυχής, αλλά των παθών. Κάποτε, ξέρετε, είχαν κατηγορήσει τον Ιερό Χρυσόστομο επειδή είχε κοντά του κάποιες διακόνησες που υπηρετούσαν στο έργο της Εκκλησίας, όπως επί παραδείγματι την Ολυμπιάδα. Και τότε τον κατηγόρησαν ότι. Και εκείνος είπε την εξής περιγραφική εικόνα. Ελάτε να με γαργαλίσετε, αυτό που σας λέω τη λέξη, ελάτε να με γαργαλίσετε και θα δείτε ότι είμαι νεκρός. Οι άνθρωποι αυτοί, Μέγας Βασίλειος, Γρηγόριος, μεγάλοι πατέρες, γνωστοί και άγνωστοι πατέρες, έμειναν στην έρημο. Ιδίως οι μεγάλοι πατέρες που γύρισαν εις τον κόσμο και ενέκρωσαν το φρόνημα της σαρκός με πολύ νηστεία, με πολύ άσκηση. Εκείνο που σήμερα οι άνθρωποι παίρνουν διεγερτικά, τι ταλέποροι που είναι οι άνθρωποι, για να διεγείρονται. Τι σημαίνει? Ότι ο Ιερός Χρυσόστομος και όλοι οι πατέρες είχαν απάθεια. Απάθεια, όχι με την έννοια δες απάθεια που έχει αυτός ο άνθρωπος, σαν κάτι που μας εξοργίζει, αλλά το στερητικό αλφα και πάθος, που θα πει στέρησης πάθους. Και δεν ήταν βεβαίως μόνο εις το γενετήσιον, ήταν σε όλα τα πράγματα και εις των θυμών. Δηλαδή απάθεια, δηλαδή όχι πάθος, και εις την γαστριμαργία, όχι πάθος, και εις την λύπη. Ονοματίζω τα, δυστυχώς, τα επτά θανάσιμα αμαρτήματα, ή στην φιλαργυρία. Όχι αυτά. Όχι αυτά. Μπορεί κανείς να λυπηθεί, αλλά όχι σε πάθος να φτάνει. Μπορεί να χρησιμοποιεί χρήματα, να έχει χρήματα στην τσέπη του, αλλά να μην είναι φιλάργυρος και ούτω καθεξής. Εξάλλου, αν το θέλετε, πέραν από αυτό που είπε ο Ιερός Χρυσόστομος, ύστερα από τη βαριά άσκηση που έκανε, θα σας έλεγα, δεν έχουμε σήμερα εφήβους, νέους ανθρώπους που ασκούν νέκρωσιν κατά το νεκρώσατεούν τα μέλη ημών τα επί της γης, και απαριθμοί πορνείαν, πάθος, επιθυμίαν κακήν, πλονεξίαν κλπ. Είδατε, νεκρώσατε τα μέλη επί των οποίων, συγγνώμη, τα πάθη που εκδηλούνται επί των μελών του σώματος. Δεν θα κάνουμε καμία εγχείρηση να νεκρώσουμε τα μέλη μας, να φυλάξει ο Θεός. Προσέξτε, δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο ποτέ. Μα ποτέ. Είναι νέκρωσης ύστερα από αγώνα πολύ. Ένας το έκανε μέσα στην ιστορία, ξέρετε ποιος είναι αυτός. Βέβαια τον επίνεσαν, μετά όμως τον κατηγόρησαν, ο Οριγένης. Επειδή ας μην επεκτείνω περισσότερο την συζήτηση, το θέμα είναι ότι δεν θα έχουμε νέκρωση του στομαχιού μας, να μην θέλει να φάει, θα πεθάνουμε. Να μην πιούμε νερό, θα πεθάνουμε.
κλπ. Κλπ. Αλλά δεν θα ενδώσουμε ποτέ εις την αμαρτία. Δεν θα ενδώσουμε. Έτσι είναι αυτή η νέκρωση, είναι επιθυμητή, είναι η απάθεια. Θα ξαναπώ άλλη μία φορά το στερετικό άλφα και πάθος, απουσία δηλαδή πάθους, και όχι αδιαφορία όπως το λένε οι πατέρες. Απάθεια και στα ψυχικά αμαρτήματα και στα σωματικά αμαρτήματα. Ψυχικό αμάρτημα κορυφαίων είναι η περηφάνεια. Κάπου να αναπτυχθεί, να γεννηθεί η φυσίωσης, η ίησης, δηλαδή η περηφάνεια, η αλαζονία. Όχι. Να λέει κανείς έχω πεθάνει ως προς το θέμα της υπερηφανίας. Επιθυμητό λοιπόν αυτό, έτσι, επιθυμητή αυτή η νέκρωση. Και πηγαίνουμε εις την τετάρτη κατηγορία νεκρώσεως. Είναι οι ψυχικά νεκροί με την ασέβειά τους, αλλά και ταυτόχρονα είναι και οι σωματικά νεκροί. Όπως θα λέγαμε, όταν ο άγγελος ειδοποιεί εις την Αίγυπτον τον Ιωσήφ, του λέει τεθνίκασιν οι ζητούντες στην ψυχή του παιδίου. Δηλαδή ο Ηρώδης πέθανε, αφού βεβαίως και πνευματικά είχε πεθαίνει ο ταλέπορος αυτός Ηρώδης, αλλά και σωματικά. Μπορείς να έρθεις, να φύγεις από την Αίγυπτο. Ή εκεί στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, λέει απέθανε και ο πλούσιος και ετάφη. Ήταν άνθρωπος που πήγε τελικά στον Άδη, εις τον κακόν Άδη θα λέγαμε, το προήμιον της κολάσεως. Και τι, και ετάφη. Πέθανε και τον θάψανε. Τέλος. Αυτή είναι θα λέγαμε η τετάρτη κατηγορία νεκρώσεως. Δηλαδή ο ασεβής μέσα εις το φέρετρό του. Δεν ξέρω αν παίρνουμε συνθήματα από αυτή την τετάρτη κατηγορία. Θα το πω γιατί πρέπει να το πω, και ας μου υποθεί ότι θέλετε να μου πείτε. Δεν μπορώ να αντλώ εγώ μηνύματα, τι μηνύματα αλήθεια, από τον νεκρόν Καζαντζάκη, τον οποίον εσκέπασε βεβαίως μία πλάκα, και βεβαίως ήταν νεκρός και στην ψυχή. Τι μήνυμα θα πάρω, τι μήνυμα θα πάρω από ένα τέτοιο πρόσωπο, όταν ο ίδιος είπε δεν πιστεύω σε τίποτα και λοιπά και λοιπά, είμαι λεύτερος. Αν αυτό λέγεται ελευθερία. Βλέπετε όμως ότι οι άνθρωποι που δεν έχουν και πολύ σχέση με το Πνεύμα του Θεού και γιορτές στείνουν και αναφορές πλούσιες κάνουν και οι καθηγητές αναφέρονται στα σχολιά στα έργα αυτών των ανθρώπων και ούτω καθεξής. Ας το προσέξουμε αυτό το θέμα. Ας το προσέξουμε. Και το τελευταίο ημιστήχιον του χωρίου μας λέει «Δια τούτο επίγαγες και απόλεσας και ήρας παν άρσεν αυτόν». Γι' αυτό λέγει «κατέστρεψας, έχασες, σήκωσες από τη μέση κάθε αρσενικό τους». Είναι ομολογουμένος ένα σκοτεινό χωρίων αυτό, η μυστήχιον έχει σκοτεινό νόημα. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές ερμηνείες. Ο Ευσέβιος σχολιάζει «αντί του και ήρας παν άρσεν αυτόν», δηλαδή αυτό που λέγει εδώ η μετάφραση των εβδομήκοντα, εδώ τώρα θυμηθείτε εκείνο που λέγαμε την ώρα των απορριών, ότι πρέπει πολλά πράγματα να γνωρίζουμε.
ο σύμμαχος, ένας ερμηνευτής, μεταφραστής, συγγνώμη, πάσαν την μνήμη αυτών, δηλαδή Ήρας, σήκωσες κάθε μνήμη από αυτούς. Ο δε Ακύλας, άλλος μεταφραστής, και Θεοδοτίων, άλλος μεταφραστής, το μνημόσυνον αυτών ερμήνευσαν. Σημειώστε ότι και ο Οργένης είχε την περίφημη εκείνη εξαπλή του. Σε 6 στήλες είχε, εκτός από το αρχικό κείμενο, είχε την ελληνική μετάφραση των 70 και άλλες πολλές μεταφράσεις. Τις είχε παραλλήλως. Ποιος, λέει, μπόρεσε ποτέ να διαβάσει αυτό το έργο του Οργένους? Έχει χαθεί, ξέρετε. Ήθελες υποζύγια για να το μεταφέρεις. Αν λάβετε υπόψη, πόσο βέβαια χώρο στο χαρτί μπορούσε, και το χαρτί τι ήταν, ότι ήταν, πάπυρος ήταν, περγαμηνή ήταν, πάντως έλεγε το χάρτης. Χάρτης δεν σημαίνει αυτό το οποίο αυτό. Και λέγαμε ότι βλέπετε πόσο μας είναι χρήσιμοι οι διάφοροι μεταφραστές. Ο καθένας πώς το αντιλήφθηκε ένα σημείο. Και αυτοί, ο Ακύλας και ο Θεοδοτίων, είπαν το μνημόσυνον αυτών ερμήνευσαν, μας γράφει ο Ευσέβιος. Το νόημα είναι ότι ο Θεός δεν θυμάται, το θυμάται εντός εισαγωγικών, δεν θυμάται τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Το λέει σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής, ουμή μνηστώ αυτούς, δεν τους θυμηθώ. Δεν είναι στη μνήμη του Θεού, την ευμενή μνήμη του Θεού. Δεν είναι γραμμένη στο βιβλίο της ζωής. Αυτό είναι το νόημα. Είναι οι χαμένοι, είναι οι απολεσμένοι. Γιατί οι μακρύνοντες εαυτούς από του Θεού, όπως λέγει ο Ψαλμωδός, απολούνται, χάνονται. Και προχωρούμε εις τον 15ο στίχον, πάντα του 26ου κεφαλαίου. Πρόσθες αυτής κακά, Κύριε, πρόσθες κακά της ενδόξης της γης. Αυτό το στίχο πρέπει να τον θυμόσαστε από τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάρα πολύ μεγάλη χρήση γίνεται αυτού του στίχου τη Μεγάλη Εβδομάδα. Πάντως μας ευνηδιάζει κάπως αυτό το ύφος του χωρίου, που αν το αποδώσουμε θα το αποδίδαμε ως εξής: να προσθέσεις σε αυτούς, Κύριε, κακά. Επανάληψης: να προσθέσεις σε αυτούς κακά τους ενδόξους της γης. Σε μια έτσι κατά γράμμα μετάφραση αυτό σημαίνει. Δεν είναι όμως αυτό. Γι' αυτό ίσως εκ πρώτης όψεως σας είπα ότι μπορεί να μας ευλυδιάσει, διότι δεν είναι δυνατόν ποτέ ο προφήτης να εύχεται κακά εις τους ενδόξους της γης. Μας λέγει εδώ ο Θεοδόρητος, εις ευκτικών, το προαγορευτικών ο προφήτης μετέβαλε σχήμα και προλέγει τον όλεθρον των διοκόντων του Ευσεβείς. Ότι ο προφήτης μετέβαλε σχήμα, ποιο, εκείνο το οποίο εκ πρώτης όψεως θα πίστευε κανείς ότι σημαίνει αυτό, και δεν είναι ευκτικόν, δηλαδή από την έγκληση την ευκτική, θυμόσαστε, στη γραμματική, δηλαδή εκείνο το γένιο ήθε να γίνει κλπ. Δεν είναι ευκτικόν, δεν είναι ευχετικόν, αλλά είναι προαγορευτικόν. Προαγορεύω θα πει προφητεύω, λέγω κάτι πιο μπροστά. Συνεπώς αυτό το σχήμα δεν είναι ευκτικόν, αλλά είναι προφητικόν. Και
τι άλλο παρά προαναγγείλει τον όλεθρον των ανθρώπων εκείνων, των ασεβών ανθρώπων που στρέφονται εναντίον των ευσεβών. Και όπως αναλύει ο Θεοδόρητος, ο Άγιος Νικόδημος μας λέγει ότι το πρόσθες, να προσθέσεις, εδώ δεν είναι προστακτικών, ότι είπαμε, αλλά προαγορευτικών, δηλαδή προφητικών. Ήγουν, λέει ο Άγιος Νικόδημος, προφητικός λέγει εδώ ο Ισαΐας εκείνα τα κακά και τα συμφοράς που έμελον να συμβούν εις τους ασεβείς. Αυτά λέει ο Άγιος Νικόδημος. Και όχι βεβαίως ευχτικός ή προστακτικός, ότι προστάζω να γίνει έτσι ή εύχομαι να γίνει έτσι. Δεν έχει καμία σχέση με την κατάρα κλπ. Και ομιλεί με αυτή τη γλώσσα ο προφήτης για να πάθουν οι ένδοξοι και οι ένδοξοι της γης, αλλά άδικοι όμως έναντι των ευσεβών ανθρώπων, να υποστούν κακώσεις, να υποστούν δυστυχίες, με σκοπό να ταπεινωθούν και να μην συμπεριφέρονται με σκληρότητα εις τους ευσεβείς ανθρώπους. Φερειπίν λέμε για ένα πρόσωπο. Αχ, πώς θα ήθελα αυτό το πρόσωπο να το δω ταπεινωμένο. Προσέξτε, ταπεινωμένο. Ξέρετε πως λέγεται αυτό το ταπεινωμένο? Θα το πούμε λίγο πιο κάτω. Οι λέξεις κακωτικά, όχι κακά, κακωτικά. Δηλαδή να υποστεί ταλαιπωρία, όπως λέει ο Θεόδωρος Ηρακλής, να υποστεί ταλαιπωρία για να βάλει μυαλό. Αυτό μπορεί να μας το πει και η μάνα μας και ο πατέρας μας, έτσι. Άντε, έτσι να σου συμβεί το πράγμα, όχι να πάθουμε κακό, αλλά για να βάλουμε μυαλό, να ταπεινωθούμε και να προσέχουμε εις την ζωή μας. Έτσι, πρέπει να σας πω ότι δεν είναι ύβρις, ούτε κατάρα, όπως σας είπα, εκ μέρους του προφήτου. Τέτοιο σχήμα αυθονεί μέσα εις το ψαλτήρι και σε άλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αυθονεί. Έτσι, για παράδειγμα, θα σας πω από τον 68ο ψαλμό, λέει εκεί: γεννηθήτω, με ένα νι από το γίγνομε, γεννηθήτω η έπαυλης αυτών ηρημωμένη, ο τόπος που έχουν στήσει το σπίτι τους, να γίνει, να μείνει έρημος. Και εν τη σκηνό μας είναι αυτόν, άλλη έκφραση, σκηνώματα είναι πάλι το σπίτι. Μη έστω ο κατοικών, να μην υπάρχει κάτοικος, είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε ή διαπιστώνουμε, κουκουβάγες κατοίκησαν σε αυτό το σπίτι, έρημο σπίτι, κουκουβάγες. Αυτό βέβαια εδώ μοιάζει ότι το ύφος είναι προστακτικών ή ευχετικών, απ' την ανάποδη εννοείται. Όχι, αγαπητοί, είναι προφητικό. Και συγκεκριμένα όταν το γράφει αυτό ο Δαβίδ, αναφέρεται στον μαθητή Ιούδα για να δείξει με την προδοσία του που θα φτάσει ο άνθρωπος αυτός. Γεννηθεί το γέπαμε σε αυτόν έρημος και λοιπά και λοιπά. Και όπως σημειώνει εδώ ο Θεόδωρος Ηρακλίας, λέγει: εντάφθα κακά λέγει, ουχήτα εν πράξεις κακά. Να του βγει το μάτι, να του κοπεί το ποδάρι, όχι, 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 αλλά τα κακωτικά, δηλαδή μια ταλαιπωρία, απλώς μια ταλαιπωρία, για να βάλει μυαλό, όπως σας το είπα προηγουμένως, την τίνην υπερηφανίαν των λεγόμενων ενδόξων δια των κακωτικός καθαρεθίσον, συγγνώμη, καθαρεθίσονται, σημαίνει. Πάντως εκείνος που έχει το πνεύμα του Θεού ποτέ δεν εύχεται το κακό εις τον άλλον άνθρωπο, με την έννοια να πάθει κακό, όχι να πάρει μάθημα. Άλλο το ένα, άλλο κακό, θα το επαναλάβω, και άλλο κακωτικό.
αλλά να ευχόμεθα πάντοτε το έλεος του Θεού και την μετάνοια εις τους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, αν είχαμε την δυνατότητα να κοιτάξουμε από μία χαραμάδα, τι σημαίνει κόλασης σε κανέναν, ούτε εις τους δαίμονες, θα ευχόμαστε να πάμε στην κόλαση. Αν μπορούσαμε να δούμε τι σημαίνει κόλαση και να φυλάει ο Θεός. Ένας λοιπόν που έχει μια τέτοια συνέστηση δεν μπορεί να εύχεται κάτι κακό, να χαθεί, να μην, τίποτα, να χαθεί, να πάθει ό,τι κακόν. Αμετανόητα να χαθεί, όχι ποτέ. Αλλά τι, θα δώσει ο Θεός έλεος εις αυτόν τον άνθρωπο. Και πηγαίνουμε εις τον επόμενο στίχο, τον 16. Κύριε, ενθλίψη εμνίστην σου, ενθλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν. Εδώ προηγουμένως ομίλησε ο προφήτης δια τα επίγεια της κακίας των ενδόξων της γης, να ταπεινωθούν, να χάσουν το αξιωμά τους, να και λοιπά, τίποτα άλλο. Και ο σκοπός, είπαμε, να συναισθανθούν, να μην είναι σκληροί έναντι των ευσεβών ανθρώπων. Τώρα δείχνει με το στίχο αυτό την ωφέλεια που θα έχουν από το διωγμό οι διωκόμενοι. Εδώ είναι πολύ σπουδαίο. Ο Θεός λέει, γιατί άφησε να διωκόμεθα, θα έχει ωφέλεια. Και εκείνος με τα κακοτικά κάπου θα αρχίσει να συνέρχεται, αν συνέλθει, γιατί τον τελευταίο λόγο τον έχει πάντοτε η προαίρεση. Και εσύ που υφίστασε πιέσεις εκ μέρους των διωκτών, θλίψη από το θλίβο το ζουλάω, και εσύ, λέει, θα έχεις κέρδος. Για να δούμε λοιπόν ποιο είναι το κέρδος αυτό. Θα ξαναδιαβάσω το χωρίον. Κύριε, εν θλίψη εμνίσθην σου, σε θυμήθηκα στη θλίψη μου, εν θλίψη μικρά η παιδεία σου ημίν. Από τη μικρή θλίψη, όχι μεγάλη, έγινε η παιδαγωγία μας. Για να δούμε. Λέει ο Θεοδόρητος, δείξας των διωκόντων την ταλαιπωρίαν, επιδείκνυση των διωκομένων την ωφέλειαν. Ιγάρ θλίψεις κατά των μακάριων Παύλων υπομονήν κατεργάζεται, ιδε υπομονή δοκιμήν, ιδε δοκιμή ελπίδα, ιδε ελπίς ου κατεσχύνει. Έτσι μας είπε ο Παύλος, λέγει ο Θεοδόρητος εδώ, ότι όταν υποστείς μία θλίψη, μία κακοπάθεια, περνάς μία αλυσίδα αρετών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Αλλά όταν λέγει ότι, Κύριε, σε θυμήθηκα στη θλίψη μου, αλήθεια, ποιος δεν θυμάται το Θεό στη θλίψη του? Στις χαρές του ξεχνάμε το Θεό, στις θλίψεις μας λυπόμαστε το Θεό. Εδώ επιτρέψατε μου, θα προτρέξω, γιατί είναι ένα θέμα, ίσως απόψε δεν θα προλάβω να το πούμε, ότι μπορείς έξω από θλίψεις να έχεις τη μνήμη του Θεού και να χαίρεσαι με αυτήν τη μνήμη του Θεού, να σκυρτάς και να αγαλιάσεις και να χοροπηδάς. Δεν πρέπει να έρθει η θλίψη για να θυμηθείς τον Θεό? Μπορείς, αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό σημάδι. Ωστόσο, όταν λέγει, Κύριε, σε θυμήθηκα στη θλίψη μου, δείχνει ότι πριν έλθει η θλίψη, που την επιτρέπει ο Θεός, υπήρξε κάποια αποστασιοποίηση από τον Θεό. Διότι για να επιτρέπει ο Θεός μία θλίψη, πάει να πει ότι κάτι δεν πήγε καλά με τον εαυτό μου, κάτι δεν πήγε καλά. Κάπου υπερηφανευόμαστε, κάπου λέμε στον Θεό, Κύριε, φύλαξε με από την υπερηφάνεια, γιατί κουράστηκα να μου τραβάς τα αυτιά.
να μου τραβάς τα αυτιά. Εκουράστηκα. Γι' αυτό σε παρακαλώ, μην αφήνεις να υπερηφανεύομαι. Σε παρακαλώ. Ωστόσο, γι' αυτό λέγει ο Θεός, παιδεύσισε η αποστασία σου και η κακία σου ελέγξισε. Και γνώση, συγγνώμη, γνώθη και είδε ότι πικρόνσι το καταλυπήνσε εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός σου. Είναι στον Ιερεμία 2,19. Θα σε παιδαγωγήσει η ίδια σου η αποστασία. Προσέξτε. Και η κακία σου, αυτή θα σε ελέγξει, για να μάθεις ότι είναι πικρό πράγμα να με αφήνεις εμένα, λέγει ο Θεός. Εδώ προσέξτε, είναι αξιοσημείωτο αυτό, ότι η ιδία η αποστασία του ανθρώπου τον τιμωρεί. Αν επί παραδείγματι φύγω από την εστία τη φωτιά το τζάκι, θα κρυώσω. Ή φεύγεις, το τζάκι δεν μεταφέρεται από εδώ και από εκεί, εσύ θα πας στο τζάκι για να μην κρυώσεις. Ούτε ακόμη θα πάει να πέσεις μέσα στο τζάκι, όπως επί παραδείγματι ο Θεός είναι πυρ καταναλύσκων. Πρόσεξε, μην δείξεις κανένα θάρρος ιδιαίτερο στο Θεό για να σταθείς βλάσφημος. Έπεσες μέσα στη φωτιά, κάηκες. Θα σταθείς σε εκείνη τη θέση που χρειάζεται, ούτε να καείς αλλά ούτε και να παγώσεις, να θερμανθείς. Αλλά αυτή η θέση, ότι η ίδια η αποστασία μας είναι εκείνη που μας τιμωρεί και μας παιδαγωγεί, είναι διάχυτη μέσα στην Αγία Γραφή. Διάχυτη και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Ενδεικτικώς θα σας αναφέρω τι συμβαίνει καθόλου το μήκος του βιβλίου της Αποκαλύψεως. Σας το έχω πει και ξαναπεί και ξαναπεί, δεν πειράζει. Εδώ όταν αποστατεί ο άνθρωπος, έρχονται μετά μάστιγες και κοινωνικές αλλά και φυσικές μάστιγες. Φυσικές μάστιγες. Εδώ αυτό είναι σήμερα ορατό. Όταν ο ίδιος ο άνθρωπος καταστρέφει το περιβάλλον του με την τεχνολογία του, γιατί πίστεψε στην τεχνολογία του, δεν πίστεψε στον άνθρωπο, αλλά πίστεψε στην τεχνολογία του, τελικά η φύση στρέφεται κατά του ανθρώπου. Οι αναφερόμενες 21 πληγές, 21 είναι 3 επί 7, έχουμε και επιμέρους πληγές, αλλά χοντρικά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Θεός τιμωρεί έμεσα. Δεν εξαποστέλει μία του πληγή, όπως μερικοί ανόητοι, αλλά δεν έχουν πνεύμα Θεού, τι να κάνουμε. Να λένε ότι τι Θεός φοβερός είναι αυτός, Εβραίος Θεός, που είναι, λέγει, όλο απειλές και φοβέρες. Ενώ ο Θεός της αγάπης τίποτα δεν καταλαβαίνει. Ένας είναι και ο Θεός που τιμωρεί και ο Θεός της αγάπης. Ένας είναι. Ώστε να φτάνουν στο σημείο να απορρίπτουν το βιβλίο της Αποκαλύψεως σαν κάτι φοβερό και απαράδεκτο. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν έχουν το πνεύμα του Θεού να ερμηνεύσουν ότι αυτά όλα, αυτές οι πληγές, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια παραχώρηση του Θεού. Γιατί εσύ ο άνθρωπος κάνεις του κεφαλιού σου. Ξέρετε εκείνη την ιστορία, έχει γίνει και ποιητική μια συμφωνία, αν θυμάμαι καλά, του Μότζαρτ, που λέει εκεί ότι ο τίτλος είναι «Ο μαθητευόμενος μάγος», που ο μαθητευόμενος, ήθελα να κάνει τον έξυπνο, αυτός είναι λιγορικός ο μύθος, είναι ο άνθρωπος που θέλει να κάνει τον έξυπνο μέσα στη δημιουργία, τον έξυπνο, να κάνει τον έξυπνο. Άλλο πράγμα, ξέρετε, είμαι έξυπνος, και άλλο πράγμα είμαι εξυπνάκιας.
Εδώ είναι το σπουδαίο. Και τότε τι, τότε τι, να τι. Όταν έφυγε το αφεντικό του, λέγει, αφού του είπε πρόσεξε αυτό, πρόσεξε εκείνο, λέει, γιατί τώρα του είχε πει να σφουγγαρίσει το εργαστήριο? Γιατί, λέει, να καθίσω εγώ τώρα να σφουγγαρίσω? Άρχισε να ανοίγει τα μαγικά βιβλία για να βρει μια συνταγή που να καλεί τις δυνάμεις, δαιμονικές εννοείται δυνάμεις, για να του σφουγγαρίσουν το εργαστήριο, να του φέρουν νερό. Το βρήκε αυτό, επεκαλέστη λοιπόν αυτές τις δυνάμεις και πράγματι κατέφθασαν νερό, 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 και να φθάνει το νερό και να γεμίζει το υπόγειο και να γεμίζει πλημμύρα, πλημμύρα. Ψάχνει να βρει ένα βιβλίο να δει πως σταματάει αυτό. Δεν μπορούσε να το βρει. Πάνω στην ώρα ήρθε το αφεντικό του. Τι είναι αυτά, του λέγει. Να δεν βρήκα, λέγει, τη συνταγή που λέει, γιατί βαρέθηκα να κουβαλήσω μόνος μου νερό. Δεν βρήκα τη συνταγή που λέει πως να σταματούν αυτά τα πράγματα. Ο μαθητευόμενος μάγος είναι ο άνθρωπος μέσα στη δημιουργία. Επικαλείται δυνάμεις, εκμεταλλεύεται δυνάμεις, τον επνίγουν οι δυνάμεις, αλλά δεν ξέρει πως να τις σταματήσει αυτές οι δυνάμεις. Εδώ είναι το φοβερό πράγμα. Λοιπόν, έτσι η ιδία, η αποστασία του ανθρώπου τον κάνει να υφίσταται ό,τι υφίσταται. Αλλά λέει κανείς, πρέπει να τιμωρούμεθα, να υφιστάμεθα πληγές και μάστιγες για να ενθυμούμεθα τον Θεόν? Ο φιλότιμος άνθρωπος, ο φιλότιμος άνθρωπος πάντοτε ενθυμείται τον Θεόν γιατί τον αγαπά. Είναι δείγμα πολλής αχαριστίας η λησμοσύνη. Λέγει ο Θεοδόρητος πάλι, ο της αλογίας, δηλαδή ο του παραλογισμού, ευεργετούμενοι και απολάβοντες των αγαθών, ουκ αισθάνοντο. Δεν καταλάβαινε την ευεργεσία του Θεού. Μαστιζόμενοι δε κτηνών αλόγων δίκην, σαν ζώα άλογα μαστιζόμενοι, να πέφτει ο βούρδουλας, ναι, και κολαζόμενοι, τιμωρούμενοι, αίσθηση ελάμβανον του τύπτοντος, έπαιρναν την αίσθηση εκείνου που χτυπούσε, ώστε ου ματέως αυτής ο φιλάνθρωπος δεσπότης τας πληγάς επίγαγεν. Όχι χωρίς λόγο επάγει ο Θεός τις πληγές, αλλά αναγκαίος, αναγκαίος ωφέλιαν γαρεντεύθεν ου μικράν εκαρπούντο. Αλλά ξαναλέμε, πρέπει να με τιμωρήσει ο Θεός για να μην κάνω κάτι κακό. Αν τον αγαπώ, δεν το κάνω. Πολλές φορές εγώ το λέω αυτό στην εξομολόγηση. Αν αγαπάς τον Θεό, αυτό μην το κάνεις. Ναι, φέρει πύργια χορούς περίεργους και παράξενους, μη χορεύεις. Αν αγαπάς τον Θεό, μην το κάνεις. Δεν είναι δυνατόν, αν αγαπάς τον Θεό, να κάνεις κάτι που δεν το θέλει ο Θεός, γιατί τότε πώς τον αγαπάς? Ψεύδεσαι. Βεβαίως. Αλλά και ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος λέγει, πάσχουσα ψυχή εγγύσε στη Θεού. Και η ψυχή η οποία λέει πάσχει είναι κοντά στο Θεό. Εξάλλου, η στενή οδός και τεθλιμμένη είναι εκείνη που έχει διαρκώς στον οπτικό της ορίζοντα τον Θεό. Ενώ, όπως μας λέγει ο ίδιος ο Κύριος, είναι πλατεία η οδός που οδηγεί εκεί που οδηγεί, δηλαδή που λησμονεί το Θεό. Και οι θλίψεις, μας λέει ακόμη, είναι μικρά. Ναι, εν θλίψη μικρά, λέει ο Ισαΐας, η παιδεία σου ημίν, η παιδαγωγία σου για μας είναι μικρή θλίψης. Είναι μικρά γιατί είναι παιδαγωγική.
δεν είναι καταδικαστική. Μην ξεχνάμε ότι η παιδαγωγία του Θεού έχει δύο τομείς, παιδαγωγικός και καταδικαστικός. Αν σε καταδικάσει ο Θεός, τότε δεν έχεις ελπίδα. Τελείωσε. Πάει. Έκλεισε η θύρα του ελέους από την παρούσα ζωή. Γιατί δεν μπορείς να μετανοήσεις. Ενώ η άλλη παιδαγωγική φτάνεις να συντριβείς, να μετανοήσεις κλπ. Γράφει ο Παύλος το γιατί είναι μικρά η παιδαγωγία του Θεού. Είναι από την προς Εβραίους επιστολή. Αυτά που γράφει έχει πάρει κάποια τμήματα από την Παλαιά Διαθήκη. Ιέ μου, μη ολιγόρη, παιδί μου, λέει ο Θεός τον άνθρωπο, μη ολιγόρη, μη παραμελείς παιδείας Κυρίου, μη δε εκλείου, το λέει με ύψιλον, που θα πει μην αποκάμνεις, εκλείω με εν τη οδό. Μην αποκάμνεις, απογοητευτείς, υπ' αυτού ελεγχόμενος, όταν ελέγχεσαι από τον Θεό, ον γαργαπά Κύριος παιδεύει. Διότι εκείνον που αγαπάει ο Κύριος παιδεύει. Μερικοί το λένε, το έχω ακούσει και σε τραγούδια κοσμικά, δεν είμαι λέει Θεός να σε παιδεύω, με την έννοια παιδεύω, με την έννοια βασανίζω. Άπαγε τις βλασφημίες. Παιδεύω και παιδεία από το παιδαγωγό. Μόνο και μόνο από εκεί. Είναι νεοελληνικό αυτό το παιδεύω, με την έννοια του βασανίζω. Ον γαραγαπά Κύριος παιδεύει, δηλαδή παιδαγωγή, μαστιγεί δε πάντα ιών ον παραδέχεται. Και μαστιγώνει κάθε ιών τον οποίον παραδέχεται ως παιδί του. Εάν φερειπεί ο γιος της γειτονισσάς σας ήρθε πολύ αργά να κοιμηθεί, είστε στις 3 το πρωί, στις 5 το πρωί, θα πάτε τον εδίρετε? Θα κάνετε όμως αυτό στο παιδί σας. Συνεπώς ο Θεός παραδέχεται το παιδί του όταν το παιδαγωγεί. Σε παιδαγωγεί ο Θεός, σε παραδέχεται παιδί του. Γι' αυτό πρόσεχε, η παιδίεν υπομένεται. Εάν λοιπόν, λέει ο Παύλος, υπομένετε παιδαγωγία, ως ιείς ημίν προσφέρεται ο Θεός. Σαν σε παιδιά του προσφέρεται, λέγει ο Θεός. Τις γαρεστήν ιός ον ου παιδεύει πατήρ, γιατί λέγει ποιο παιδί υπάρχει που δεν το παιδαγωγεί ο πατέρας του. Είδε γάρ, συγγνώμη, είδε, χωρίς εστέ παιδείας, αν είσαστε χωρίς παιδαγωγία, εις της οποίας μέτοχοι γεγόνας οι πάντες, όλοι οι Άγιοι έγιναν μέτοχοι της παιδαγωγίας του Θεού, άρα νόθη εστέ και ουκί. Δεν είστε λέει παιδιά του Θεού, είσαστε νόθα παιδιά του Θεού. Ώστε η παιδαγωγία είναι σπουδαία, είναι πάρα πολύ σπουδαία. Εδώ θέλει ο Παύλος να δείξει την ανάγκη της παιδαγωγίας, γιατί όλοι έχουμε αυτή την ανάγκη. Ουδείς τέλειος, ουδείς άπτεστος. Και η παιδαγωγία αυτή βεβαίως είναι πικρή, αναμφισβήτητα, και παίρνει μια εικόνα εντελώς γνωστή μας και πολύ φυσική, που είναι η παιδαγωγία που πήραμε από τους γονείς μας. Ακούστε τι λέγει αυτή την παιδαγωγία των γονιών μας. Ήτα, έπειτα, τους μεν της αρκός ημών πατέρας, οι πατέρες μας που μας γέννησαν, οι σαρκικοί μας πατέρες, είχομεν παιδευτάς και ενετρεπόμεθα. Τους είχαμε παιδαγωγούς και τους ντρεπόμαστε. Είναι σπουδαίο στοιχείο να ντρέπεται το παιδί τον πατέρα του, δεν είναι κατά πίεσης. Ού πολλό μάλλον υποταγισόμεθα το πατρί των πνευμάτων και ζήσουμε. Πολύ περισσότερο δεν θα υποταχθούμε στον πατέρα των πνευμάτων, των Κύριών μας, για να ζήσουμε. Και ο σκοπός της παιδαγωγίας του Θεού, για να γίνουμε μέτοχοι της αγιότητος αυτού, μας λέει ο Παύλος. Ναι, ήμεν γάρ προς ολίγας ημέρας κατά το δοκούν αυτής επέδευον, όπως νόμιζαν. Όλες, ο ένας να δίνει πολύ ξύλο, ο άλλος να δίνει λιγότερο ξύλο. Ποικίλουν οι γονείς. Ο δε επί το συμφέρον, ο Θεός που θέλει το δικό μας συμφέρον,
εις το μεταλαβήν της αγιότητος αυτού, στο να γίνομαι μέτοχοι της αγιότητός του, αλλά τι, τόσο όσο χρειάζεται, για να βγάλει ο Παύλος το γενικό του συμπέρασμα. Πάσα δε παιδεία, λέγει, είναι Εβραίους 12,5 κλπ. Πάσα δε παιδεία προσμέν το παρόν ουδοκή χαράς είναι, αλλά λείπεις. Ύστερον δε καρπών ειρηνικών της διαυτής γεγυμνασμένης αποδίδωση δικαιοσύνης. Έχουμε καρπούς αγιότητος με τα ταύτα. Εδώ είδατε, αποδίδωση δικαιοσύνης, καρπούς σε εκείνους οι οποίοι έχουν γυμναστεί. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, όπως βλέπετε, αν κάποτε διαμαρτυρόμεθα ότι η παιδαγωγία του Θεού είναι σκληρά, πάλι ο Λόγος του Θεού μας διασαφίζει ότι, λέει στην πρώτη προς Κορινθίους, πειρασμός ημάς ουκ ήλυθεν, δεν μας κατάπιασε πειρασμός ή μη ανθρώπινος. Τι, ανθρώπινος πειρασμός. Πιστός δε ο Θεός, ως ούκαι άσι ημάς πειραστήνε υπέρ ο δύναστε. Αξιόπιστος ο Θεός. Δεν θα υποστείτε πειρασμόν περισσότερον από όσο μπορείτε, αλλά ποιήσει συν το πείρασμο και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγήν. Μαζί λέμε τον πειρασμό τη δοκιμασία. Εδώ ο πειρασμός θα πει δοκιμασία, θα δώσει και την έκβαση, την διέξοδον, ακριβώς για να μπορείτε να υποφέρετε εκείνο το οποίο περνάτε. Έτσι, να αγαπήσω, αγαπητοί μου, την παιδεία του Κυρίου και μη διαμαρτυρώμεθα. Εξάλλου, ο αγαπά Κυρίος, είπαμε, παιδεύει. Και ο Ισαΐας προσθέτει, και η παιδεία Κυρίου, Κυρίου, ανοίγει μου τα ότα. Εγώ δε ουκαπηθώ, ουδέ αντιλέγω, λέει στο 50ο κεφάλαιο. Η παιδεία του Κυρίου μου ανοίγει τα αυτιά και εγώ δεν αντιλέγω. Ποιος Άγιος έμεινε χωρίς την παιδεία του Κυρίου?